Με τη χάρη του Χριστού, από τη σελίδα 492, είναι από το βιβλίο του Ιώβ και το κεφάλαιο ΙΑ, 11 κεφάλαιο. Σελίδα 492, ΙΑ κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Σελίδα 492, ΙΑ κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Πρώτο εδάφιο. «Και απεκρίθη ο Σοφάρ ο Νααμαθήτης και είπεν, δε δίδεται απόκριση εις το πλήθος των λόγων και ο πολυλόγος θέλει δικαιωθεί. Εφλιαρίες σου θέλουσιν αποστομώσει τους ανθρώπους και όταν περιγελάς δε θέλησε κατεσχήνη της, διότι είπες η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός ενώπιόν σου. Αλλά ήθε να ελάλει ο Θεός και να άνοιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να σοι εφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας ότι είναι διπλάσια των όσα γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου ο λιγότερον της ανομίας σου. Δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού. Δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμον με εντέλειαν. Ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασε να κάμεις, είναι βαθύτερα του άδου. Τι δύνασε να γνωρίσεις, το μέτρον αυτόν είναι μακρύτερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Εάν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει ή να συνάξει, τότε τι δύναται να εμποδίσει αυτόν. Διότι αυτός γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβειαν και δεν θέλει εξετάσει. Ο δε μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον. Εάν εσύ ετοιμάσεις την καρδία σου και εκτείνεις τα σχήρα σου προς αυτόν και αν την ανομία την ενχερσή σου απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσει ασέβεια εν τες σκηνές σου, τότε βεβαίως θέλεις υψώσει το πρόσωπον σου ακυλίδωτον, μάλιστα θέλεις είσαι σταθερός και δεν θέλεις φοβήστε, διότι εσύ θέλεις λησμονήσει την θλίψην, θέλεις ενθυμηθεί αυτήν ως είδα τα διαρρεύσαντα και ο καιρός σου θέλει ανατύλει λαμπρότερος της μεσημβρίας και αν επελθεί σκότος επί σε πάλιν θέλεις γίνει ως η αυγή και θέλεις είστε ασφαλείς, διότι υπάρχει ελπίση σε ναι, θέλεις σκάπτη δια της σκηνής σου και θέλεις κοιμάσαι εν ασφαλεία. Θέλεις πλαγιάζει και ουδείς θέλεις σε τρομάζει και πολλοί θέλουν συνικετεύει το πρόσωπόν σου. Τον δε ασεβώνει ο οφθαλμή θέλουν συνμορανθεί και καταφύγιον θέλει λήψη από αυτόν και ελπίς αυτόν θέλει είστε να εκπνεύσωση. Αμήν. Σοφάρ, ένας άνθρωπος του Θεού, γεμάτος από τη σοφία του Θεού, περιγράφει πραγματικά με σοφία Θεού αυτά τα οποία γίνονται και μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται στη ζωή μας. Περιγράφει ότι ασεβής δεν είναι αυτός που είναι ασεβής, αλλά αυτός που παραμένει ασεβής και δεν μετανοεί. Αλλά αντιθέτως, με λόγια πολλά, με επιχειρήματα πολλά, με σοφία ανθρώπινη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, προσπαθεί να δικαιωθεί νομίζοντας ότι με τα επιχειρήματά του τα σωστά θα αποστομώσει τους ανθρώπους και δεν θα κατεσχυνθεί. Γιατί έχει μια βεβαιότητα μέσα του την οποία εκφράζει ενώπιον του Θεού λέγοντας η ομιλία μου, τα λόγια μου είναι καθαρά, αλλά και εγώ αυτός είμαι καθαρός ενώπιον του Κυρίου. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει γνώμη ότι είναι καθαρός ενώπιον του Θεού και είναι πιθανόν, είναι βέβαιος ότι τα λόγια του είναι καθαρά ενώπιον του Θεού, γι' αυτό και προσπαθεί με τα επιχειρήματα της σοφίας της από Θεού να δικαιώσει τον εαυτό του ενώπιον Θεού και ανθρώπων.
Όμως υπάρχει αντίρρηση από το Θεό λέγοντας «Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος και δεν ζητάει την τιμωρία σου για όλες τις ανομίες σου, αλλά ζητάει τη διόρθωσή σου με τη δική του, με τη δική του δοκιμασία και τη δική του παιδεία. Γι' αυτό μην προσπαθείς εσύ ούτε με τις απόψεις σου, με τη γνώμη σου, με τα λόγια σου και με τη σοφία σου να δικαιώσεις τον εαυτόν σου, γιατί δεν γνωρίζεις τα βάθη του Θεού, ούτε μπορείς να εξιχνιάσεις τις βουλές του Παντοδυνάμου εντελώς. Οι βουλές του Παντοδυνάμου, τα βάθη του Θεού, είναι τόσο ψηλά σαν τον ουρανό και τόσο βαθιά σαν τον Άδη. Ποιος μπορεί άνθρωπος πραγματικά να τα γνωρίσει? Εάν ο Θεός θέλει να χαλάσει αυτά που εσύ έφτιαξες στη ζωή σου, έστω και με τη βοήθεια του Θεού, ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Αν ο Θεός θέλει να κλείσει αυτά που άνοιξες εσύ και με τη βοήθεια του Θεού, ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Και αν ο Θεός θέλει να συνάξει, να πάρει αυτά τα οποία έχεις, κέρδισες, είναι δικά σου, έστω και με τη βοήθεια του Θεού, ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Αυτός είναι δίκαιος και αυτός μόνο γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και την ασέβεια των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί όμως να γνωρίσει ούτε τη δικαιοσύνη του Θεού, ούτε τα βάθη του Θεού, ούτε το θέλημα του Θεού σε εντέλεια. Από μια μεριά λοιπόν υπάρχει ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο δίκαιος, και από την άλλη μεριά υπάρχει ο άνθρωπος, ο δικαιωμένος σωστά, γιατί αγωνίζεται να περπατήσει στο θέλημα του Θεού, προσπαθεί και έχοντας τα επιχειρήματά του, προσπαθεί ενώπιον του Θεού να δώσει στο Θεό να καταλάβει αυτά τα οποία ο άνθρωπος ξέρει και δεν λογαριάζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει αυτά που ο Θεός ξέρει, γιατί η σοφία του Θεού έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό, ότι αυτά που αποκαλύπτει στον άνθρωπο είναι τα μισά από αυτά που δεν ξέρει. Άρα ξέρω, αλλά δεν τα ξέρω όλα. Έχω άποψη, αλλά όχι με πλήρη γνώση. Και όταν λείπει η γνώση, η άποψή σου το πιθανότερο είναι να είναι λανθασμένη. Όταν δεν ξέρει ο γιατρός την αρρώστια, ό,τι και φάρμακο να δώσει θα είναι λανθασμένο. Όταν νομίζει ότι ξέρει, αν δώσει φάρμακο μπορεί να είναι και καταστροφικό. Ο Θεός λοιπόν με τα βάθη του και τη γνώση του την άπειρη, και ο άνθρωπος με τη σοφία που του έχει δώσει ο Θεός, πρέπει να έρθουν κοντά ώστε ο Θεός έτι περισσότερο να αποκαλύψει στον άνθρωπο και ο άνθρωπος έτι περισσότερο να γνωρίσει τον Θεό. Αλλιώς θα είναι μακριά, θα περιμένουν μακριά, και ο άνθρωπος αυτός θα καταντήσει να είναι ασεβής, μη γνωρίζοντας στην πραγματικότητα, αν και νομίζει ότι ξέρει, και ξέρει αλλά λίγα. Θα γίνει ασεβής μη γνωρίζοντας τα βάθη του Θεού και όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχει πρόταση να ξεφύγει ο άνθρωπος από αυτό το αδιέξοδο. Ετοίμασε την καρδιά σου, ταπείνωσέ τη, ταπεινώσου, μετανόησε, ζήτησε το Θεό, ετοίμασε την καρδιά σου
και έκτινε τα σχήρα σου προς αυτόν για βοήθεια. Ομολόγησε ότι αυτά που ξέρεις, αυτά που δεν ξέρεις είναι διπλάσια από αυτά που ξέρεις. Μην θεωρείς βέβαιον αυτό για το οποίο σε έχει βεβαιώσει η καρδιά σου αλλά και το πνεύμα σου, στηριζόμενος πάντοτε στο Λόγο του Θεού. Μην το θεωρήσεις βέβαιον αυτό, αλλά φρόντισε την ανομία που είναι στα χέρια σου να την εξαλείψεις για να μπορέσεις πραγματικά να τον πλησιάσεις και να σε πλησιάσει, και την ασέβεια που είναι στη σκηνή σου να απομακρύνεις. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν θα είσαι παραπονούμενος προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, αλλά θα και ξεκινήσει, θα ανοίξει μπροστά σου ένας καινούριος δρόμος πνευματικός, όπου θα μπορείς χωρίς ενοχές να υψώνεις το πρόσωπό σου ακυλίδωτος στο Θεό, θα είσαι ενώπιον του Θεού στερεός και αμετακίνητος, και φόβος δεν θα υπάρχει στην καρδιά σου. Θα λησμονήσεις ακόμη και την θλίψη σου και την ταλαιπωρία σου, και θα τη σκέφτεσαι σαν ένα ποτάμι που πέρασε και τα νερά χάθηκαν. Και ο καιρός σου, η ζωή σου θα αλλάξει. Θα ανατείλει στη ζωή σου το φως του Θεού, και αν επιτρέψει ο Θεός σκότος θα είναι για λίγο, γιατί άμεσα θα έρχεται η αυγή. Και έτσι, μόνο έτσι, όχι με τα επιχειρήματά σου που μπορούν να σε οδηγήσουν και στην ασέβεια, αλλά με την ταπείνωσή σου και το πλησίασμά σου στο Θεό, θα είσαι ασφαλής, γιατί θα υπάρχει ελπίδα σε σένα και η ελπίδα σου θα είναι ο Κύριος. Θα φροντίζεις με επιμέλεια και με επιτυχία τη σκηνή σου, την οικογένειά σου, θα έχεις την ικανότητα αυτή, και όταν κοιμάσαι θα κοιμάσαι με την ειρήνη του Θεού και με ασφάλεια του Θεού στη ζωή σου. Τρόμος δεν θα σε επισκέπτεται, και πολλοί άνθρωποι θα εξητούν την εύνοιά σου. Τέλεια αλλαγή. Εάν δεν έρθεις και περπατήσεις αυτόν τον δρόμο, που ξεκινάει από την αναγνώριση ότι δεν ξέρεις και αυτά που ξέρεις μάλλον είναι λίγα ή λάθος, και αν δεν είναι λάθος είναι λίγα, δεν καλύπτουν τη γνώση που ο Θεός έχει και θέλει να σου αποκαλύψει, τότε η ασέβεια θα μαράνει τους οφθαλμούς σου, καταφύγιο θα λείψει από σένα και οι ελπίς αυτών των καλών θα εκπνεύσουνε. Και η ελπίδα σου θα είναι: Κύριε, πάρε με να φύγω, να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο. Λόγια αληθινά, λόγια σωστά, λόγια Θεού, που όμως απευθύνονται στον Ιώβ, και τα λόγια αυτά είναι λανθασμένα για τον Ιώβ. Είναι λάθος θέμα. Βλέπει την ταλαιπωρία ο σοφός άνθρωπος του Θεού, βλέπει την ταλαιπωρία του Ιώβ και τα βάσανα του Ιώβ, και αμέσως δημιουργείται στο μυαλό του η βεβαιότης ότι ο Ιώβ φταίει. Άρα αυτή η ταλαιπωρία και η θλίψη του είναι αποτέλεσμα της ασέβειάς του, και είναι ασεβής γιατί παραμένει ασεβής επειδή δεν μετανοεί και λέει ενώπιον του Θεού ότι δεν βρίσκω εγώ κακό στη ζωή μου. Μέχρι τώρα περπάτησα πάντοτε με φόβο Θεού, περπάτησα πάντοτε άμεμπτος, ευθύς και απεχόμενος παντός κακού. Να λοιπόν τώρα η σοφία του Θεού στον άνθρωπο, η οποία όμως είναι εντελώς λανθασμένη.
με αποτέλεσμα η συνταγή της διόρθωσης να είναι εντελώς λανθασμένη. Κι όμως είναι λόγια Άγια, λόγια Θεού, λόγια αληθείας, λόγια σοφίας Θεού. Αλλά αυτά τα υπέροχα λόγια της σοφίας του Θεού δεν έχουν ανταπόκριση στη ζωή του Ιώβ, άρα και δεν μπορούν να φέρουν διόρθωση στη ζωή του Ιώβ. Άρα λόγια Θεού αποτυχίας. Όχι αποτυχίας Θεού, αλλά αποτυχίας ανθρώπου, ο οποίος χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού, έχει γνώση του θελήματος του Θεού, αλλά όχι, αν και αναγνωρίζει ότι κανείς δεν ξέρει τα βάθη του Θεού, αλλά όχι την κατάλληλη γνώση και την κατάλληλη θεραπεία. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να χρειαζόμαστε, να χρειάζεται η ζωή μας, η οικογένειά μας, η εκκλησία, θεραπεία, και εμείς με τη σοφία την όποια έχουμε από το Θεό να οδηγούμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, την εκκλησία, τους ανθρώπους σε μεγαλύτερη αποτυχία και απομάκρυση από το Θεό. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Χρειαζόμαστε αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος αν δεν του δοθεί. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα μας οδηγεί αυτός μόνο ο Παράκλητος εις πάσαν την αλήθεια. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, τον ύμνο 258. Ύμνος 258. Περιμένεις δια την επαγγελία του Πατρός σε έναν άνθρωπο.